Στην Ήπειρο και πιο συγκεκριμένα στον ποταμό Λούρο βρίσκεται το πρώτο οικολογικό κέντρο δεδομένων του Εθνικού Δικτύου Υποδομών, Τεχνολογίας και Έρευνας, το οποίο επισκέφθηκε το πρωί ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερακάκης, υπογράφοντας μνημόνιο επέκτασης συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Εθνικού Δικτύου Υποδομών, Τεχνολογίας και Έρευνας, αλλά και της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, διασφαλίζοντας έτσι την συνέχιση της συνεργασίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και υποδομών μεταξύ των φορέων με επίκεντρο την λειτουργία αυτού του πρώτου οικολογικού πράσινου κέντρου δεδομένων. Με βάση το μνημόνιο που υπεγράφει, επικυρώνεται η επιτυχή συνεργασία ετών. Έτσι, το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας θα συνεχίσει να παρέχει στην ΔΕΗ ανανεώσιμες, διαδικτυακές, τηλεπικοινωνιακές και υπολογιστικές υπηρεσίες για την προώθηση καινοτόμων δράσεων. Από πλευρά της, η ΔΕΗ ανανεώσιμες θα εξακολουθεί να παρέχει τον χώρο και καθαρή ενέργεια από ανανεώσιμες μορφές ενέργειας στο Οικολογικό Κέντρο Δεδομένων της ΕΔΙΤΕ για την υποστήριξη των δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, δείχνοντας από κοινού τον δρόμο της πράσινης ανάπτυξης στην ψηφιακή αλλά και οικολογική ταυτόχρονα διακυβέρνηση. Στον χώρο του μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού Λούρος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, η ΕΔΙΤΕ υλοποίησε το πρώτο οικολογικό data center, του οποίου η λειτουργία στηρίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διασφαλίζει εξοικονόμηση ενέργειας μεγαλύτερη από 70% και ψύχεται με νερό από τον ποταμό Λούρο. Το κέντρο δεδομένων παρέχει υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, κυρίως στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, και είναι πλήρως διασυνδεδεμένο με τα υφιστάμενα κέντρα δεδομένων και υπηρεσιών της ΕΔΙΤΕ στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και στην ΚΝΟΣΟ, με λειτουργία έως εφεδρικό κέντρο δεδομένων σε απομακρυσμένο χώρο. Στο data center του Λούρου και στην υπογραφή του Μνημονίου Επέκτασης της Συνεργασίας μεταξύ των προαναφερθέντων φορέων, αναφέρθηκε από τα Γιάννενα ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι είναι σημαντικό να επενδύουμε ως χώρα όχι μόνο στο να φέρουμε ξένες επενδύσεις στον χώρο των data center, αλλά να αναπτύξουμε και δικές μας υπηρεσίες. Και το συγκεκριμένο data center, όπως εξήγησε ο κύριος Πιερακάκης, είναι ψηφιακό και πράσινο, γιατί είναι δίπλα στον ποταμό Λούρο και γιατί αξιοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το όραμα Μητσοτάκη να παντρέψουμε την έννοια του ψηφιακού με το πράσινο για να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και να μπορέσουμε να γυρίσουμε σελίδα, υπηρετείται μέσω του συγκεκριμένου μνημονίου συνεργασίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Είχα την ευκαιρία να πάω στο data center του Λούρου. Είναι ένα data center που ανήκει στο ΕΔΙΤΕ, στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών, Τεχνολογίας και Έρευνας. Είναι υποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Να πω ότι είναι ο φορέας που δημιούργησε το gov.gr, το οποίο όλοι γνωρίζουμε. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό ότι επενδύουμε σαν χώρα μέσω του Υπουργείου όχι μόνο σε υπηρεσίες, όχι μόνο στο να φέρουμε ξένες επενδύσεις όπως της Microsoft π.χ. στον χώρο των data centers, αλλά να αναπτύξουμε και τις δικές μας ιδιόκτητες υποδομές. Και έτσι το data center του Λούρου έχει το χαρακτηριστικό ότι δεν είναι μόνο ψηφιακό, είναι και πράσινο. Είναι δίπλα από τον ποταμό Λούρο, αξιοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υπογράψαμε σήμερα και ένα μνημόνιο συνεργασίας με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες, ακριβώς επειδή θέλουμε μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτό είναι και το όραμα του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, να παντρέψουμε την έννοια του ψηφιακού με την έννοια του πράσινου, για να μπορέσουμε ουσιαστικά να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, για να μπορέσουμε να γυρίσουμε σελίδα. Για ένα πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα οικολογικό πράσινο κέντρο δεδομένων στον Λούρο, έκανε λόγο από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΕΔΙΤΕ, Στέφανος Κόλλιας, σημειώνοντας πως το κέντρο βασίζεται σε βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις, οι οποίες μειώνουν τα ποσοστά ενέργειας που απαιτούνται, στέχευοντας την αύξηση της αποδοτικότητας και της ενεργειακής αποτελεσματικότητας. Πρέπει να αναφερθεί ότι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση των λύσεων έγινε εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα από Έλληνες επιστήμονες και ειδικούς σε τεχνολογίες κέντρων δεδομένων και συστημάτων κλιματισμού. Σήμερα, με την υπογραφή του μνημονίου, επεκτείνουμε τη συνεργασία μας με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες, υποστηρίζοντας την υλοποίηση των στόχων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις νέες και πράσινες τεχνολογίες δεδομένων, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΕΔΙΤΕ ΑΕ. Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Πηγές, Κωνσταντίνος Μαύρος, σημείωσε πως οι δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης είναι στον πυρήνα του νέου επιχειρησιακού σχεδίου του ομίλου ΔΕΗ και η συγκεκριμένη είναι μία από τις σημαντικές πρωτοβουλίες, σηματοδοτώντας την δυναμική παρουσία του ομίλου ΔΕΗ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.